Ξέρετε, επειδή η Κρήτη σήμερα φεύγει και εκτός Κρήτης, καλύπτοντας γεγονότα και καλύπτοντας ρεπορτάζ από απόσταση, καθώς επικοινωνούμε με διάφορους φορείς μέσα από μια ξεχωριστή σχέση που έχουμε χτίσει αυτά τα χρόνια, το κάστανο το γιορτάζουν και σε άλλες περιοχές και συγκεκριμένα στο Δήμο Παγκαίου, στο Καστανόδασος, εκεί στο Παλαιοχώρη. Γιορτή καστάνου λοιπόν και στο Καστανόδασος Παλαιοχωρίου, στο Δήμο Παγκαίου, και εκεί θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, Δημοτική Σύμβουλος Παγκαίου και Πρόεδρος Κοινοφελούς Επιχείρησης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλη την Κρήτη. Έχουμε το κάστανο εδώ, τις καστανιές τις δικές μας στην Κίσαμο, αλλά δεν πάτε πίσω εκεί. Έχουμε και εμείς τις δικές μας εδώ στην Καβάλα, στο Δήμο Παγκαίου, το Καστανοδάσος, όπως είπατε πολύ σωστά, του Παλαιοχωρίου, και τιμούμε και εμείς το κάστανο. Για πείτε μας λίγο, ειδηλιακό βέβαια το μέρος εκεί, γεύεστε τις νοστιμιές του καστάνου και από την άλλη βέβαια την όμορφη φύση και το ξεχωριστό περιβάλλον. Ακριβώς, είναι ένα ονειρεμένο τοπίο στο Καστανοδάσος του Παλαιοχωρίου. Τι να πω τώρα, όποιος δεν το ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι εξαιρετικό το τοπίο, ηρεμή η ψυχή, ανοίγει ο νους, τα μάτια, τα πάντα, η ψυχή. Και όντως μαζί με το κατάφθονο κρασί που προσφέραμε στους επισκέπτες, νομίζω ήταν μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή και μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Είναι αυτή η θεματική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουν οι δήμοι της χώρας μας, γιατί κάθε χώρα έχει κάθε δήμος, κάθε περιοχή έχει τα πλεονεκτήματά της. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχετε είναι αυτή η θεματική προσέγγιση του καστάνου, που την αξιοποιείτε μέσα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και βλέπουμε αυτό το οποίο είπα και στην Κίσαμο, τη συμμετοχή της νεολαίας, μικρών παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, γίνονται ένα με τους διοργανωτές και σίγουρα αποτελούν και το αύριο. Ήταν ένας στόχος όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ήταν αυτός. Να συνεχίσω κάποιες εκδηλώσεις που γινότανε, που μία από αυτές ήταν και η γιορτή του κάστανου, και φυσικά να προσεγγίσω την νεολαία. Είναι πάρα πολύ ενεργοί όλοι οι σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου, που αποτελούνται κατά το 90%, να σας πω, από νέους. Μετά τη διακοπή του COVID και το ότι πολλοί σύλλογοι ήταν σε αδράνεια, όταν άρχισαν να ενεργοποιούνται και πάλι, ήτανε όλοι νέοι. Εμείς εδώ στο Παγκαίο έχουμε και μια ιδιαιτερότητα που την έχουν νομίζω μόνο 6 ή 8 δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, το οποίο απαρτίζεται από 33 μέλη, όσα είμαστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο των Ενηλίκων, και κάνουν πάρα πολλές δράσεις και είναι πάντα κοντά μας να προβάλλουν τις εκδηλώσεις μας. Ο στόχος είναι αυτός, το να συνεχίσουν. Ναι, μ' ακούτε? Βέβαια, κανονικά. Ωραία. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης μας και να περνάνε από γενιά σε γενιά, έτσι ώστε να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Το μήνυμα που στέλνουν εκεί οι καστανάδες του Παλαιοχωρίου, ναι. Ποιο είναι εδώ στους, ναι, καστανάδες της Κισάμου? Νομίζω ότι το μήνυμα είναι κοινό και αυτό ήθελα να σας πω, το ότι η Κρήτη και η Μακεδονία έχουν τόσο πολλά κοινά, είναι τόσο αξιολάτρευτες και οι δύο περιοχές, που νομίζω ότι είναι κοινό και αυτό που σας είπα, το ότι θέλουμε οι νέοι να συνεχίσουν τα ίδια τις παραδόσεις μας, να τονίζουμε έτσι την τοπική αγορά, τα τοπικά προϊόντα, να τα διαφημίζουμε όσο το δυνατόν σε περισσότερες περιοχές και φυσικά να γινόμαστε πόλος έλξης για πάρα πολλούς τουρίστες, παραθεριστές. Κυρία Χρυσαφούδη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.